Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, σε μια είδηση που πραγματικά πολύ δυσάρεστη είδηση και έχει συγκλονίσει εδώ πέρα την τοπική κοινωνία της Κοζάνης, έχει στεναχωρήσει πάρα πολύ κόσμο. Μιλάμε για την απώλεια του Γιάννη Καραχισαρίδη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 65 ετών. Ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά με το ρόλο του και με το έργο του άφησε εποχή στα γράμματα και στις τέχνες της Κοζάνης. Υπήρξε καλλιτεχνικός διευθυντής του ΔΥΠΕΘΕ Κοζάνης για πάρα πολλά χρόνια. Να πούμε ένα πολύ σύντομο βιογραφικό του για να αναλύσουμε σε λίγο πολλά περισσότερα για τον ίδιο. Γεννήθηκε στην Κοζάνη το 1955. Υπήρξε και ήταν απόφοιτος του Κολεγίου Αθηνών τάξη του 1974. Ήταν πτυχιούχος του Οικονομικού Τμήματος της Νομικής Σχολής Αθηνών. Σπούδασε θέατρο στις σχολές του Πέλου Κατσέλη και του Λεωνίδα Τριβιζά. Σκηνοθέτησε περίπου 70 θεατρικές παραστάσεις και 6 όπερες στις κρατικές σκηνές, τα περισσότερα ΔΥΠΕΘΕ και στο Ελεύθερο Θέατρο. Ειδικεύθηκε στο πολιτιστικό management και υπήρξε γενικός διευθυντής του Ελληνικού Φεστιβάλ από το 2001 έως το 2006. Ήταν καλλιτεχνικός διευθυντής στο ΔΥΠΕΘΕ της Βέρειας από το 1993 έως το 2002 και βεβαίως καλλιτεχνικός διευθυντής στο ΔΥΠΕΘΕ της Κοζάνης από το 2007 έως το 2014. Μάλιστα, ήταν και εκτελεστικός διευθυντής των Παγκοσμίων Αγώνων Special Olympics το 2010. Για αυτή λοιπόν την είδηση και για τον Γιάννη Καραχισαρίδη θα μιλήσουμε τώρα και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στο Skype τον κύριο Γιώτη Βασιλιάδη, γνωστό σκηνοθέτη της περιοχής μας. Γεια σας, κύριε Βασιλιάδη. Γεια σας. Και δεν χάσατε απλώς έναν συνάδελφό σας, χάσατε ένα φίλο σας, ένα καλό φίλο. Έναν πάρα πολύ καλό φίλο, έναν αδελφό, τον μέντορά μου προσωπικά, έναν άνθρωπο που πίστευε στην πόλη, που αγαπούσε την πόλη, που δούλεψε για αυτή την πόλη. Το Γιάννη τον γνώρισα όταν πρώτο έγινε καλλιτεχνικός διευθυντής στο ΔΥΠΕΘΕ της Βέρειας. Είχε έρθει στο γραφείο μου μαζί με συνεργάτες του για να συνεργαστούμε, να τον βοηθήσω να γνωρίσει την περιοχή, ούτως ώστε να κάνει περιοδία τότε το ΔΥΠΕΘΕ της Βέρειας πριν ακόμα να δημιουργηθεί το δικό μας. Από τότε γίναμε, αν μου επιτρέπετε η λέξη, κολλητοί. Γίναμε φίλοι αχώριστοι, συνεργάτες. Με πολλές διαφωνίες, πάντα διαφωνούσαμε τον Γιάννη και πάντα τελικά συμφωνούσαμε και έβγαινε ένα αποτέλεσμα πάνω από αυτά που περιμέναμε. Δεν ξέρω, να μιλάς για τον Γιάννη τον Καραχισαρίδη. Βοήθησε πολύ νέο κόσμο πάντως, κύριε Βασιλιάδη. Πού να βρεις λέξεις τώρα. Είναι τόσο φτωχές οι λέξεις για να μιλήσει για τον Γιάννη. Μια ήρεμη δύναμη, ένας γίγαντας ήρεμος. Εγώ, ξέρετε, πάντα οξύθυμος, πάντα νευρικός, πάντα μου έλεγε ηρέμησε, Γιώτη. Όλα θα λυθούν. Ηρέμησε και δες το πάλι ματιά. Θα λυθεί το πρόβλημα. Και πάντα λυνόταν. Και πάντα βρίσκαμε τη λύση. Ο Γιάννης, προτέρημά του ότι πίστευσε σε αυτή την πόλη, πίστευσε στις τοπικές δυνάμεις αυτής της πόλης, ποτέ δεν ξεχώρισε τους ερασιτέχνες, αυτούς τουλάχιστον που είχαν το ταλέντο από τους επαγγελματίες, όταν μάλιστα πολλοί άλλοι του λέγανε «Μα αυτοί είναι ερασιτέχνες». Ο Γιάννης έλεγε «Εγώ δεν βλέπω ερασιτέχνες, βλέπω επαγγελματίες ηθοποιούς». Στηριζόταν πολύ σε εμάς, μας έκανε να νιώσουμε δυνατοί, να πατήσουμε στα πόδια μας. Μας έδωσε οντότητα. Με τον Γιάννη μιλούσες αλλιώς. Θεωρώ ότι ούτε ο πατέρας μας δεν θα μπορούσε να μας μιλήσει έτσι. Ήταν αδελφός, ήταν πατέρας, ήταν τα πάντα. Εμένα προσωπικά με βοήθησε πάρα πολύ. Το μόνο που μπορώ να του πω είναι ένα τεράστιο ευχαριστώ. Αν με ακούει, πίστεψε σε μένα, πίστεψε στις καλλιτεχνικές μου ικανότητες, στο πείσμα μου. Μου έδωσε την πρώτη επαγγελματική μου δουλειά. Με πίεσε και πίεσε και το ΣΕΗ για να γίνω μέλος του, μέλος του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών. Δούλεψα μαζί του ως βοηθός σκηνοθέτη στο κρατικό, στο ΔΥΠΕΘΕ της Βέρειας. Μου έδωσε την πρώτη επαγγελματική μου σκηνοθεσία στο ΔΥΠΕΘΕ. Που ξέρετε, κύριε Βασιλιάδη, ότι είναι και ένας χώρος πολύ δύσκολος. Το περιμέναμε.
Μα δεν ξέραμε αν είχε και τίποτα. Ποτέ δεν έλεγε τίποτα για τον εαυτό του. Τίποτα. Το μόνο πράγμα ήταν το τσιγάρο. Το ένα πίσω από το άλλο. Δεν θα ξεχάσω αυτή τη σκηνή. Όταν κάναμε στην Αθήνα πρόβες για την ώρα του Ήψεν, άναβε το τσιγάρο, το έσβηνε και αμέσως άναβε το δεύτερο. Και του λέω, ρε Γιάννη, γιατί χαλάς και τον αναπτήρα. Από το ένα τσιγάρο άναψε το άλλο. Τέσσερα πακέτα την ημέρα. Όχι, λέει, μου αρέσει αυτή η διαδικασία γιατί θέλω να ακούω το ζύπο, τον ήχο από το ζύπο. Γιάννη, δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ. Συγγνώμη για τη φόρτιση, αλλά. Πάντως. Χάσαμε έναν. Έναν τεράστιο άνθρωπο, έναν τεράστιο φίλο. Έναν άνθρωπο με γεμάτο ιδέες, με ζωντάνια για τη ζωή, με γεμάτο ζωή, με ιδέες. Πρόσφατα κάναμε ιδέες, μιλήσαμε για το 21. Κάποια στιγμή ίσως θα ερχόταν εδώ να αναλάβει όλες τις πολιτιστικές δράσεις για το 21. Μιλήσαμε για το διπεθέ της Κοζάνης. Είχε δηλαδή σχέδια. Τώρα μιλάνε για το θάνατό του και δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω, το καταλαβαίνετε. Δεν μπορεί να περάσει από το μυαλό. Θεωρώ όλων των ανθρώπων που το γνώρισαν ότι ο Γιάννης δεν υπάρχει. Είναι αδιανόητο. Δεν μπορούμε να το χωνέψουμε. Πιστεύουμε ότι είναι κάποιο τραγικό λάθος έχει γίνει. Σαν ψέμα. Είναι ψέμα. Δεν θέλουμε να το πιστέψουμε. Και αφού με παίρνουν φίλοι, είναι διασταυρωμένο. Δηλαδή, καταλαβαίνετε να έχουν γραφτεί τόσο πράγματα και να ρωτάνε, είναι διασταυρωμένο, ισχύει. Δεν μπορούμε να το πιστέψουμε. Δεν το χωράει ο νους μας. Και μου λέτε, κύριε Βασιλιάδη, ότι ετοιμάζονταν, είχε σχέδια, είχε και τις σκέψεις του για τις εκδηλώσεις του 1821, τα 200 χρόνια. Ναι, 2000, ναι, τα 200 χρόνια ακριβώς. Αλλά τα σχέδια. Αυτό πάντως που κρατάω από όλα αυτά που μας λέτε, κύριε Βασιλιάδη, είναι ότι επειδή είναι ένας δύσκολος χώρος ο χώρος του θεάτρου, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Έχει τις δυσκολίες του. Ήταν ντόπρος ο Γιάννης, ήταν ντόπρος, καθαρός. Αυτό θέλω να δεν πω. Δεν έφυγε πράγματα για το Θεαθήνε να σε χαϊδέψει. Αυτό που ήταν να στο πει, θα στο πει. Πίστευε στις αξίες, το καταλαβαίνετε. Πίστευε στις αξίες. Αν κάποιον νόμιζε αυτός ότι είναι άξιος, θα τον στήριζε με νύχια και με δόντια. Αυτός ήταν ο Γιάννης. Και αυτό το ήταν, δεν μου κάθεται. Έδινε φωνή, έδινε αυτό που λέμε δυναμική στον κόσμο που ήθελε και αγαπούσε πολύ το θέατρο. Να τι λέτε, καταρχήν εδώ στην πόλη. Εδώ, σε όλες τις άλλες πόλεις υπάρχουν και ερασιτέχνες. Τι είναι ερασιτέχνες? Εδώ βλέπετε ότι και οι ίδιοι πολίτες δεν μας ξεχωρίζουν από τους επαγγελματίες. Αυτό οφείλεται στο Γιάννη. Ο Γιάννης μας έδωσε, σας είπα, ο Γιάννης μας έδωσε να πατήσουμε γερά στα πόδια μας. Αυτός μας σήκωσε το ανάστημά μας. Μπορεί να το είχαμε το ανάστημα. Δεν ξέρω αν το είχαμε. Γιάννη, είναι παραμένο αυτό που λέω. Αλλά αυτός μας το σήκωσε. Αυτός μας σήκωσε ψηλά. Έσπασε τα στεγανά. Έσπασε τα στεγανά. Κύριε Βασιλιάδη, τι θα θυμάστε από το έργο του Γιάννη του Καραχισαρίδη? Δηλαδή, ποιος είναι ο κεντρικός τίτλος που θα βάζατε για το τι άφησε εδώ στην περιοχή μας? Δεν μπορείς να ξεχωρίσεις κάτι από το Γιάννη. Δεν μπορείς να ξεχωρίσεις κάτι. Και οι εκδηλώσεις που για κάποιους μπορεί να μην ήταν καλές, ήταν φτιαγμένες με τόση αγάπη και με τέτοιο πάθος που εμείς τις λατρέψαμε. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω. Δεν μπορώ να βάλω. Θα τον αδικήσω αν πω αυτό ή το άλλο. Ο Γιάννης, ο δικός μας ο Γιάννης. Ο πατριώτης μας. Γιατί ο Γιάννης είναι Κοζανίτης. Η μάνα του είναι από εδώ. Πιστεύω ότι το ξέρετε αυτό. Είναι το γένος Τσιμινάκη. Αλλά αγάπησε αυτή την πόλη. Εγώ το γνώρισα όταν ήταν στη Βέρεια. Αλλά ενώ ήταν καλλιτεχνικός διευθυντής στη Βέρεια, ερχόταν και σκηνοθετούσε εμάς, τους ερασιτέχνες. Που καταλαβαίνετε αυτό. Μας αγάπησε πολύ, πίστεψε σε εμάς, αγάπησε σε αυτή την πόλη, έδωσε τα πάντα. Είχε ευκαιρίες τώρα να πάει κάπου αλλού και δεν πήγε. Ήρθε να δουλέψει πάλι στην πόλη της Κοζάνης. Δυστυχώς. Κύριε Βασιλιάδη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν γίνεται να κρατηθώ, συγγνώμη. Κύριε Βασιλιάδη, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά που μας είπατε και να ζήσετε να το θυμάστε. Ελπίζω να το θυμάται όλη η πόλη. Για μας δεν έχει φύγει, να το ξέρετε. Για μας τα πλανάτε από πάνω μας. Θα μας καθοδηγεί, θα μας συντροφεύει και θα μας οδηγεί. Να είναι ελαφρύ το χώμα που το σκεπάζει. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βασιλιά, για αυτά που μας είπατε. Γεια σας. Να είστε καλά.